Σήμερα βρίσκομαι εδώ μαζί με έναν ξεχωριστό άνθρωπο, σχεδιαστή αυτοκινήτων. Ο Αλέξανδρος Πλιώκης δεν σχεδιάζει μόνο αυτοκίνητα, σχεδιάζει αυτοκίνητα για μια πάρα πολύ αγαπητή μάρκα, την Αλφα Ρωμαίο. Ποια είναι η σχέση που έχεις με την Αλφα Ρωμαίο? Πρώτα απ' όλα είναι η σχέση αγάπης, θα έλεγα. Δηλαδή, εκτός από το ότι εργάζομαι και από το 2013, είναι μια μάρκα την οποία πάντα την είχα στην καρδιά μου. Όπως θεωρώ ότι και οι περισσότεροι άνθρωποι που λατρεύουν τα αυτοκίνητα είναι από τις μάρκες, ας πούμε, που είναι πρώτες στις προτιμήσεις και στο fan club. Πού οφείλεται αυτό, γιατί όντως πραγματικά ισχύει. Όσοι έχουν ένα αυτοκίνητο, πάντα η Αλφα Ρωμαίο είναι κάτι διαφορετικό. Όπως έλεγε και ένα σλόγγαν μας κάποια στιγμή, ότι άμα δεν είχαμε καρδιά θα ήμασταν μόνο μηχανές. Αλλά θεωρώ ότι όλο αυτό το πακέτο που προσφέρει η Αλφα Ρωμαίο στον ενθουσιώδη οδηγό, δηλαδή σε αυτόν που του αρέσει να οδηγεί, η ομορφιά, το πόσο λεπτεπίλεπτες και όμορφες είναι η Αλφα Ρωμαίο, αλλά ταυτόχρονα και το πόσο ικανές είναι στην οδήγηση και στους αγώνες και σε όλα αυτά που έχουν δημιουργήσει όλο αυτό τον ενθουσιασμό για το όνομα της φίλης. Πώς ξεκίνησες να σχεδιάζεις αυτοκίνητα, δηλαδή από μικρός έπαιρνες ένα στυλό και ζωγράφιζες αυτοκίνητα? Ναι, έτσι ακριβώς. Από μικρός δηλαδή είχες τη αγάπη αυτή. Τελάκι. Πώς προέκυψε η Αλφα Ρωμαίο, τι έχεις σπουδάσει? Τώρα έχω σπουδάσει στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνης βιομηχανικό σχεδιασμό. Πάντα με την ιδέα ότι αργότερα ήθελα να γίνω σχεδιαστής αυτοκινήτων. Α, το έχεις βάλει σκοπό, έτσι? Το είχα βάλει σκοπό από μικρή ηλικία. Δηλαδή, μερικοί λέγανε ότι θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής, αστροναύτης. Εγώ έλεγα ότι θέλω να γίνω σχεδιαστής αυτοκινήτων. Προκειμενικά. Έτσι ακριβώς. Και αφού τελείωσα τις σπουδές μου στην Ελλάδα, πήγα στην Ιταλία, στο Τωρίνο, στο ΙΕΔ. Για να κάνω μάστερ 2 χρόνια στο transportation design, δηλαδή σχεδιασμό αυτοκινήτων. Πώς προέκυψε η Αλφα Ρωμαίο? Πήγες στην Ιταλία, έκανες κάποιες επιπλέον σπουδές και πώς μπήκες στο εργοστάσιο, είναι εύκολο? Θα σας πω, ουσιαστικά η σχολή μας στο τέλος του χρόνου συνεργάζεται πάντα με μια πολύ μεγάλη εταιρεία να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο το οποίο θα παρουσιαστεί στην έκθεση της Γενέβης. Και η συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η Αλφα Ρωμαίο που συνεργαστήκαμε, κάναμε 20 προτάσεις στα αυτοκίνητα. Μας είχαν ζητήσει ένα αυτοκίνητο τριών όγκων Μπερλίνα μεγαλύτερο, e-segment. Και παρουσιάσαμε τις προτάσεις μας, διαλέχθηκε η πρόταση που είχα κάνει εγώ, η οποία ήταν η Αλφα Ρωμαίο Gloria. Πώς αισθάνθηκες? Δεν το πίστευα. Δεν το πίστευα. Γιατί μας έκαναν την απάντηση με email, με ηλεκτρονικό μήνυμα, ότι διαλέχθηκε η δικιά σου πρόταση. Προχωράμε για να κάνουμε το μοντέλο σε κλίμακα ένα προς ένα. Ποιον πήρες πρώτα τηλέφωνο να το πεις? Την κοπέλα μου. Και έγινε μετά, παρουσιάσατε αυτό το πρωτότυπο. Το κατασκευάσαμε, έγινε όλη η κατασκευή. Οπότε για μένα αυτό ήταν μια φοβερή εμπειρία, διότι είδα πλέον από μέσα, θα το κοίταγα στις φωτογραφίες. Πώς γίνεται στην πράξη. Ακριβώς, πώς γίνεται στην πράξη. Και παρουσιάστηκε το 2013, μπήκα στο γκρουπ στην Αλφα Ρωμαίο για πρακτική. Μου κάναν συμβόλαιο μετά, κάθισα εκεί πέρα και μετά δούλεψα πάνω από ένα χρόνο στη Μαζεράτη, που δούλεψα για το πρωτότυπο Μαζεράτη Αλφιέρι, γιατί είναι δίπλα-δίπλα τα στούντιο σχεδιασμού, και μετά επέστρεψα στην Αλφα Ρωμαίο, όπου είμαι ακόμα και σήμερα. Και τώρα πρόσφατα σχεδίασε ένα πρωτότυπο. Και το είδαμε στην έκθεση Γενέβης. Ακριβώς. Ποιο είναι αυτό το πρωτότυπο? Αλφα Ρωμαίο Τονάλε, που είναι το καινούριο SUV που κάναμε στην κατηγορία C. Πόσο δύσκολο είναι για να γίνει κάποιος σχεδιαστής αυτοκινήτων, δηλαδή, γιατί νομίζω ότι το πάθος του αυτοκινήτου το έχουν πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλοί κόσμος. Είναι εύκολο, είναι δύσκολο, αν το πιστεύεις θα πετύχεις? Θεωρώ ότι το τελευταίο που είπες είναι το πιο σημαντικό, διότι είναι πολύ δύσκολο με την έννοια ότι είναι πάρα πολλοί που το θέλουν αυτό το πράγμα και οι θέσεις είναι λίγες προφανώς, δηλαδή όσες εταιρείες υπάρχουν. Από εκεί πέρα όμως, όπως ξεκινήσαμε και την κουβέντα μας επιμένοντα, θεωρώ ότι πραγματικά να το αγαπάς πάρα πολύ αυτό που κάνεις, διότι είναι, θεωρώ, η μόνη κινητήριος δύναμη, ότι μπορείς να πετύχεις. Σε αντιμετωπίζουν διαφορετικά οι Ιταλοί? Θα λέγαμε ότι είμαστε αδέρφια με τους Ιταλούς. Ο τρόπος που αντιμετωπίζω τους Έλληνες είναι πάρα πολύ θερμός. Έχουν έρθει όλοι στην Ελλάδα, έρχονται κάθε καλοκαίρι, οπότε το πιθανότερο είναι ότι αρχίζουν και σοραδιάζουν ονόματα ελληνικών νησιών. Οπότε είναι πάντα ωραία κουβέντα. Πάντα υπάρχει μια κουβέντα. Γίνεται πού θα πάνε το καλοκαίρι. Επειδή, Αλέξανδρε, ξέρω ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος, αν μπορείς και θα θέλαμε να μας ζωγραφίσεις ένα ωραίο δικό σου πρωτότυπο αυτοκίνητο. Θα το γραφίσω. Τι κάνεις τώρα εδώ πέρα? Εδώ πέρα ξέρω το μολύβι μου. Με τις
αλλάξει, τις γλώσσες που χρησιμοποιούμε. Α, ωραία, να φύγουμε από εδώ για να το δείξουμε έτσι. Θα μας το σχεδιάζει εδώ ο Αλέξανδρος, γιατί θα είναι ένα πολύ συλλεκτικό σχέδιο το συγκεκριμένο. Θα σχεδιάσω τον άλλο που είναι το τελευταίο μας δημιουργήμα, θα έλεγα. Συνήθως από τη χαρακτηριστική γραμμή που ονομάζουμε εμείς GT Line, που είναι εμπνευσμένη από την κλασική Αλφα Ρωμαίο GT. Αυτή είναι η κοινή σειρά που σχεδιάζεται ένα αυτοκίνητο. Έτσι όπως το κάνεις τώρα, δηλαδή πρώτα βάζεις τις γραμμές και μετά όλα τα υπόλοιπα. Ο καθένας και το κάθε αυτοκίνητο έχει διαφορετική σειρά που ξεκινάει. Τυχαίνει, ας πούμε. Άλλοι κάνουν πρώτα, ξεκινάνε διαφορετικά. Εγώ προσωπικά, ακριβώς όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή, έτσι σχεδιάζω και στη δουλειά μου. Θα προσπαθήσω να είμαι γρήγορος. Έχει αρχίσει να παίρνει σχήμα από 5 γραμμές που έχεις κάνει. Είναι φοβερό. Από το σχέδιο στο να φτιαχτεί ένα πρωτότυπο όχημα, πόσος καιρός πρέπει να περάσει? Με πυλό, αυτό που κάνετε συνήθως. Πώς να πούμε. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, εμείς ουσιαστικά δουλέψαμε λίγο κάτω από πίεση, γιατί είχαμε από τη στιγμή που μας το ανακοινώσανε, τη στιγμή να το κάνουμε, δεν υπήρχε τόσο πολύς χρόνος. Αλλά συνήθως θα έλεγα ότι χρειάζεται ένας χρόνος. Για να γίνει ένα πρωτότυπο. Για να κατασκευαστεί και το μοντέλο ακριβώς. Και αν πούμε εδώ ότι περνάει και ένα αυτοκίνητο τη γραμμή παραγωγής, πρέπει να γίνουν δοκιμές, πρέπει να γίνει ένα σχεδιαστή. Είναι εντελώς διαφορετικό όλο το timing. Εκεί πέρα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολύ περίπλοκα. Πόσους χρόνους απαιτείτε? Τουλάχιστον 4 χρόνια. Δηλαδή για να φτιαχτεί και να δημιουργηθεί ένα αυτοκίνητο από το 0, mm-hmm. χρειάζεται μια εταιρεία τουλάχιστον 5 χρόνια. Και να το εξελίξει και να μπορεί να το βγάλει στη γραμμή παραγωγής και στον δρόμο. Έτσι ακριβώς. Εντυπωσιακό. Αχ, χαρακτηριστικές οι σάντες τώρα. Οι σάντες... Ναι, είναι... Το λέμε... σαν τον τροχό του τηλεφώνου. Εγώ αυτό που βλέπω είναι χαρακτηριστική μάσκα. Οπωσδήποτε έχουμε το τριγωνικό στοιχείο της Αλφα Ρωμαίο που λέγεται Σκουντέτο και οι δύο αραγωγοί που βλέπουμε δεξιά και αριστερά, όλο μαζί το πακέτο του Σκουντέτο με τους αραγωγούς ονομάζεται Τριλόμπο. Τι χαρακτηριστικό έχει αυτό το αυτοκίνητο? Αυτό το αυτοκίνητο έχει το χαρακτηριστικό ότι σε μια εποχή την οποία τα αυτοκίνητα θεωρώ ότι έχουν πάρα πολλά στοιχεία over design, όπως το λέμε εμείς, δηλαδή είναι υπερβολικά σχεδιασμένα με πάρα πολλές λεπτομέρειες, οι οποίες δεν χρησιμεύουν, είναι απλά decor, ας το πούμε. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει το λιγότερο δυνατό όσον αφορά το style, έτσι. Δηλαδή η απλότητα είναι η ομορφιά του design, κατά τη γνώμη μου. Ουσιαστικά απαρτίζεται από πάρα πολλές γραμμές. Η κεντρική γραμμή, το κεντρικό volume, δηλαδή δεν είναι μόνο, γιατί δεν είναι μόνο μία γραμμή, είναι το στοιχείο που βλέπουμε εδώ πέρα. Έχω εντυπωσιαστεί εγώ, για να πω την αλήθεια, είναι φοβερό πώς το έχεις δώσει έτσι σε ελάχιστο χρόνο τέτοια ζωντάνια, δηλαδή ζωντανέψει το ένα χαρτί απλό. Και όσο το δουλεύουμε θα παίρνει περισσότερο ζωντάνια. Τι ελληνικό στοιχείο έχει αυτό το αυτοκίνητο? Το έχεις βάλει κάποια πινέλια? Ελληνικό στοιχείο, δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα τι ελληνικό στοιχείο έχει, θα πω συγκεκριμένα ότι γενικά ο ελληνικός πολιτισμός είναι πάντα πηγή έμπνευσης λόγω της βελτικής, ας πούμε. Πώς αισθάνεσαι που είσαι Έλληνας, δεν έχουμε βαριά βιομηχανία, και είσαι αυτός ο οποίος σχεδιάζει αυτοκίνητα για μια τεράστια αυτοκινητομηχανία? Πώς σε αντιμετωπίζουν όταν βγαίνεις στην Κοζάνη οι φίλοι σου? Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο είναι ασυνήθιστο σαν επάγγελμα. Στη χώρα που είμαι δεν θεωρείται τόσο ασυνήθιστο σαν επάγγελμα, οπότε δεν είναι
Οπωσδήποτε όμως να δουλεύεις για μια εταιρεία, δεν θα πω μεγάλη, αλλά θα πω για μια εταιρεία. Με πάθος. Με πάθος ακριβώς. Που εμείς που αγαπάμε τα αυτοκίνητα, ονειρευόμασταν από μικροί, θεωρώ ότι είναι πρώτα απ' όλα μεγάλη μου τιμή. Δηλαδή να αποτελώ κομμάτι αυτής της ομάδας. Όσοι κάνετε αυτή τη δουλειά, το κάνετε επαγγελματικά ή το κάνετε χομπιστικά? Νομίζω το δεύτερο. Είναι το δεύτερο 100%. Δηλαδή πρέπει να είναι χόμπι, πρέπει να είναι αγάπη, πρέπει να είναι... Είναι αγάπη, διότι είναι άπειρες ώρες που παίρνει ένας από τη ζωή σου για να κάνεις αυτή τη δουλειά. Οπότε, χωρίς να σε κουράζει κιόλας. Αυτό είναι το. Ότι σε κουράζει, σε κουράζει. Αλλά πάντα υπάρχει έτσι μια ευχάριστη ζωντάνη όταν φεύγεις από το γραφείο και έχεις κάνει κάτι που σου αρέσει, κάτι όμορφο και ονειρεύεις ότι κάποια στιγμή θα το οδηγήσεις αυτό το πράγμα στον δρόμο. Σε ταλαιπωρούσαμε λίγο, Αλέξανδρε, αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο θα βλέπει ο κόσμος να το σχεδιάσει τόσο γρήγορα και τόσο απλά, αλλά να του δίνεις πραγματικά ζωντάνια, είναι ζωντανότερο αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Ναι, είναι άλλη εικόνα από εδώ και είναι άλλη εικόνα από ψηλά. Εντάξει, είναι πραγματικά εκπληκτικό. Να σου ζητήσω κάτι. Θα μου βάλεις και το τετράδιο τριφύλι. Ταιριάζει σε μια Αλφα Ρωμαίο. Σε Αλφα Ρωμαίο ταιριάζει. Σε μια περίπτωση όμως θα σου βάλω το μπισόν ηλεκτρικό που είναι ουσιαστικά το φυλάκι της Αλφα Ρωμαίο. Η καινούργια έκδοση που κάναμε εμείς για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, το οποίο είναι και το πρώτο υβριδικό αυτοκίνητο της εταιρείας. Πρώτα θα σταματήσω, συνεχίζω. Όχι, κοιτάξτε, να μην σε κουράσουμε. Ναι, γιατί νομίζω ότι όμως αφήσουμε, θα το ολοκληρώσει λίγο. Θα θέλουμε να ανοίξουμε την πόρτα που έχουμε μέσα. Λοιπόν, ας κάνουμε και το. Πάντως δεν σε κουράζει καθόλου να σχεδιάζεις, έτσι? Όχι, όχι. Είναι σαν να έχεις βάλει ένα μικρό παιδί να παίζει με τα αυτοκινητάκια του. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι που σε βλέπω. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα μου άρεσε να το τελειώσω να το κάνω πιο ωραίο, αλλά... Είναι εντυπωσιακό. Και αυτό είναι σέντρο στην Αλφα Ρωμαίο. Το μόνο που έχω να πω είναι πραγματικά ότι πρέπει να είμαστε και να αισθανόμαστε υπερήφανοι που άνθρωποι σαν τον Αλέξανδρο σχεδιάζουν για τόσο μεγάλες εταιρείες. Και μακάρι να ακολουθήσουμε κι άλλοι. Αλέξανδρε, πραγματικά σε ευχαριστώ. Και εύχομαι, νομίζω ότι όλοι ευχόμαστε τα αυτοκίνητα της Αλφα Ρωμαίο πάντα να έχουν υπογραφή σου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δούμε αν είναι και η σωστή προοπτική που γίνεται πάντα ανάποδα. Γιατί κοιτάζουμε ανάποδα? Για να δούμε αν χάνει, αν έχουμε χάσει κάποια την προοπτική, νομίζω ότι αρκετά καλό είναι. Εντάξει, θα καταφέραμε.